Μην καθυστερούμε καθόλου γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αλλιώς πάμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε χρόνια πολλά επίσημα στον Ηλία μας. Θα δούμε το βίντεο του σε λίγο όμως θα το κάνουμε αυτό. Γιατί πάμε σε μια είδηση τελευταία στιγμή που αφορά στην καλή συνάδελφο την αγαπημένη, τη Μάγδα Τσέγκου, Κλεοπάτρα μου. Η οποία μετά από 9-9,5 χρόνια αποχωρεί οριστικά από το πλευρό του Γιώργου Αυτιά, αλλά όχι από το Sky. Okay. Η Μάγδα ανέβασε και μια φωτογραφία στο Instagram. Βεβαίως, από το control της εκπομπής, όπου λέει 9 χρόνια στην πρωινή ζώνη, αποχαιρετισμός. Οπότε λοιπόν αυτό σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας της με τον Γιώργο Αυτιά. Και υποθέτω στο Sky τώρα τι θα κάνει. Λοιπόν, εμείς μιλήσαμε με τη Μάγδα Τσέγκου στο διάλειμμα. Ξεκινάει αύριο τις διακοπές της. Μου λέει επιτέλους να κάνω διακοπές. Έχω να κάνω διακοπές 2 χρόνια τώρα. Είπε ότι. Ξέρανε όλοι ότι θα φύγω. Το είχα πει από πέρσι ότι εγώ παιδιά κάνω και αυτή τη χρονιά που έρχεται και μετά σταματάω. Παραμένει όμως το Sky, όπου είναι σε συζητήσεις για το τι θα κάνει, είτε στο πρωινό με τον Δημήτρη Οικονόμου, είτε στη μεσημεριανή ζώνη. Από ό,τι θυμάμαι, η μεσημεριανή ζώνη είναι με τους ατέριας τους. Ναι. Οπότε μένει στο Sky, κάτι θα κάνει στο Sky. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί τι. Προηγούνται οι διακοπές της και με το που γυρίσει θα είναι σε συζητήσεις με το σταθμό. Θα υπάρχουν, θα έχει πρωινό, θα έχει... Θα προσθεθεί στην ομάδα. Άλλο, στην ομάδα μας. Εάν θυμάμαι καλά, η Μάγδα ήταν η κοπέλα η οποία έμπαινε στη θέση του Γιώργου Αυτιά όταν έφευγε με άδεια. Να, ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει 2 χρόνια διακοπές για το κορίτσι. Ναι. Και εγώ θυμάμαι και την ανακαιρούς που μιλάγαμε, την κούρασή της, την κούραζε πάρα πολύ το πρωινό. Πήρε μία ανάσα γιατί δεν πήγαινε από το ξημέρωμα από τις 4 η ώρα εκεί. Πήγαινε λίγο αργότερα, δεν έβγαινε το πρωί μαζί του. Πήγαινε λίγο αργότερα στην αρχισυνταξία του, στο κοντρόλ της εκπομπής. Αλλά πια παιδιά ήταν. Η Μάγδα το έχει πληρώσει αυτή την αφοσίωση στην ζώνη και στο Γιώργο τον Αυτιά. Την έχει πληρώσει με πάρα πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Που δεν είναι η θέση μου να τα πω εγώ τώρα, θα τα πει ίδια όταν αποφασίσει. Αλλά ήταν, δεν ήταν εύκολος δρόμος. Και δεν μιλώ για τη σχέση με τον Γιώργο, μια χαρά ήταν η σχέση με τον Γιώργο. Μιλάω όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν ένα δύσκολο ωράριο, μια σκληρή εργασία, γιατί είναι τρελός στρατιώτης η Μάγδα. Τρελός, συγκεντρωτική. Και ξέρεις κάτι, έχει σχέση και ο Γιώργος Αυτιάς. Δηλαδή η Μάγδα Τσέγκου ήταν σε μια εκπομπή που έκανε πρωταθλητισμό με έναν άνθρωπο που έχει μάθει να δουλεύει. Βασικά δεν ξέρω πότε κοιμάται ο Γιώργος Αυτιάς, αν με ρωτάτε. Και πάνω κάτω παρασύρει και όλους τους υπόλοιπους. Και η Μάγδα είναι και ένας άνθρωπος πολύ της ευθύνης. Τώρα πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Εγώ έχω ένα άγχος, εντάξει, τηρούμενο των αναλογιών. Τώρα κάθε υπερβολή το λέω. Υπό την έννοια ότι φέτος μπορεί να ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον Γιώργο Αυτιά. Όμως ένιωθε πάρα πολύ κοντά την ανάσα της δικής μας, της Face μας, της Face Μαυραγάνη, η οποία κάνει εξαιρετικά νούμερα το Σαββατοκυριακό. Και μάλιστα τώρα, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, αν δεν κάνω λάθος, η Face ήταν γύρω στο 20 και γύρω στο 30 ήταν, δηλαδή έχει μειωθεί ψαλίδα απίστευτα. Η Μάγδα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας μέσα στην εκπομπή. Θα δείξει λοιπόν του χρόνου πώς αλλάζουν οι ισορροπίες και οι αντιστοιχίες. Θα τα δούμε όλα. Να πω μια αλήθεια. Θα έχουμε μια καινούργια εκπομπή από τον Αυτιά. Θα είναι αλλιώς γνωμημένη πλέον. Θα το δούμε, δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, μέρη μου.